Καλησπέρα σας, είμαστε από το GS Family Hair Salon και σήμερα να σας δούμε μερικές συμβουλές για το κατάλληλο κούρεμα το σχήμα που σου έδωσα. Καλησπέρα σας από το GS Family Hair Salon. Σήμερα να σας δούμε μερικές συμβουλές για το κατάλληλο κούρεμα το μαγιό σας για το σχήμα του προσώπου σας, ανάλογα με το πρόσωπο σας. Και πάμε να δούμε τα σχήματα του προσώπου. Είναι το κεντρικό, το βάρτο, το τετράγωνο, το διαμάντι, η καρδία, ο φθογόνο και το τρίγωνο. Το πιο ιδανικό για τις γυναίκες σχήμα προσώπου είναι το οβάλ. Είναι το πιο ιδιώδες σχήμα προσώπου επειδή έχει και τρία ισοτήμα μέρη. Δηλαδή μέτωπο, μάτια μύτη και στόμα και γούνι. Μπορείς να κάνεις οτιδήποτε κούρεμα θέλεις και καταλάβεις το από τις φωτογραφίες στα αριστερά και δεξιά πώς θα καταλάβεις το σχήμα σου. Γενικά προσπαθούμε να δείξουμε την ψευδέστηση του οβάλ προσώπου σε ό,τι σχήμα προσώπου έχουμε. Το στρογγυλό πρόσωπο είναι ένα κοντό πλατή πρόσωπο. Προσπαθούμε να φέρουμε την ψευδέστηση του οβάλ, δηλαδή θέλουμε να στερεύουμε το πρόσωπο στο εξωτερικό. Προσπαθούμε να φέρουμε αφέλειες μακριές μπροστά. Το μήκος που θέλετε μπορεί να είναι το κατάλληλο για το σώμα σας μέχρι τους ώμους ή αν θέλετε καρέ πάλι απλά μπροστά ένα λίγο πιο μακρύ. Προσπαθούμε να αποφύγουμε τα κοντά κουρέματα, τα fancy boyfriend, γιατί δεν θα μπορούμε να φώσουμε με ατέλειες το πρόσωπο και να διασκεδά και τα στρογγυλό. Πάμε στο τετράγωνο. Το τετράγωνο έχει αρκετές γωνιές στο μέτωπο και έχει ευθεία γραμμή και στους αιώνες. Αυτό προσπαθούμε να κόψουμε αρκετές αφελίες μπροστά, κοντές, να φώσει το πρόσωπο τις γωνιές ή αν θέλουμε να τονίσουμε τις γωνιές προς τα κάτω γιατί μπορεί να είναι ωραίο το βάλ, αλλά είναι ωραίες οι γωνιές και μπορούμε να συντονίσουμε λίγο με κάποιες μικροαφελίες μπροστά να παίζει να δείχνει το βάλ, αλλά να δείχνει τις γωνιές, όπως τις κοπέλες δίπλα. Και το κούρεμα που αρμόζει, μπορείς να κάνεις μακρύ το κούρεμα να πέφτει μπροστά, καρέ, αλλά πάλι να πέφτει όπως το στρογγυλό πρόσωπο μπροστά, με αφέλειες και σκάλες αν θέλεις κάποιον όγκο στα μαγιά. Στο σχήμα καρδίας, που έχουμε ένα αρκετά μεγάλο μέτωπο και στενό πηγούνι, εκεί προσπαθούμε να δούμε κάποια ψευδέστηση να φύγει λίγο το μέτωπο που το πλάνο, που το μάτι και κόφουμε IPP ή αφαίρεση στη μέση που μπορούμε να τις χτερίζουμε προς τα έξω και να δείχνει ψευδέστηση ότι μικραίνει λίγο το μέτωπο. Τα κουρέματα που προτείνουμε για το σχήμα της καρδίας είναι να έχεις μικρές αφαίρειες που να φτύνουν προς τα έξω και τώρα θέλεις κοντό, μακρύ, πάλι δεν έχει σημασία. Όποιο θέλεις κάνουμε επειδή στερούν το πηγούνι σου, δεν να πιένουμε μουλά. Αρκεί πάντα κάτι να έχεις στο μέτωπο για να βόρνεις λίγο το μέτωπο. Πάμε στο μακρύ πρόσωπο. Μπορείς να το δεις και ορθογώνιο. Οι κοπέλες που έχουν πιο μακρύ πρόσωπο έχουν γωνιές παντού και βασικά δάμε προτείνουμε να κόψουμε κάποια πεπέ ή κάποιες μικρές αφέλειες που πάμε για να κόψουμε λίγο το μέτωπο, να τελειώνει στο ζυγές, το πρόσωπο, να πέφτει ένα μαλλί με αφαιρείες προς τα κάτω προς το πηγούνι ή κάποια φράτζα μπορεί να κουμπεί. Τώρα πάλι και τούτο είναι σχήμα επιλογής για σένα να θέλεις να πέφτουν αφαιρείες μακριές με μακρύ μαλλί ή αν θέλεις το καρέ σου που μπορείς να το κόψεις και όπου τον πίσω μακρύ προς το όμως θέλουμε να πέφτει προς τα γερά που κόφτει το πρόσωπο. Και πάμε στο τρίγωνο που είναι στενό μέτωπο με μεγάλη σιαγόνα. Και μπορούμε να κόψουμε κάποιες αφαιρίες όμως χαμηλές για να πόνουμε στην περιοχή της σιαγόνου να χώνεις το σιαγόνι λίγο. Τώρα το κούρεμα πάλι εξαρτάται με σένα τι θέλεις, αν το θέλεις μακρύ, αν το θέλεις κοντό. Προτείνουμε να μην τα κόψεις αρκετά κοντό style boyfriend γιατί
να τονίζεις πολλά παραπάνω τόσο σε γόνες σου, να έχεις πολύ ρόγκο πάνω και πολύ πολύ ρόγκο προς τα κάτω και να είσαι κάπως όπως τη λεψίδρα. Το διαμάντι είναι εσύ στενό μέτωπο, στενή σε αγώνα και αρκετά έντονα σε κομματικά. Και αν είσαι πολύ να μην κόφουν ούτε με αφέλειες, βασικά να μην κόφουν αφέλειες μπροστά που να σχηματίζουν τεπέ ή οτιδήποτε. Προτιμούμε να κόφουν αφέλειες αρκετά ψηλές, σκάλες μπροστά, για να χώνει λίγο τους, τα ζυγωματικά. Και πάλι εδώ το κούρεμα μπορεί να μακρύ, να κοντό, καρέ ή οτιδήποτε. Το βαρ είναι το πιο ιδανικό που μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις πάνω. Να κόψεις την boyfriend, καρέ, ό,τι θέλεις. Και γι' αυτό όλα τα σχήματα προσώπου προσπαθούμε να τα φέρουμε στο βαρ με το κούρεμα ή το χτένισμα. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε το βίντεο μας από την GS Family Hair Salon. Οτιδήποτε έχετε ερωτήσεις μπορεί να μας τις κάνετε κάτω από το βίντεο. Κάντε subscribe και... Bye!